Είμαστε εδώ με αφορμή τη σύλληψη και κράτηση επί τετραήμερο της επικουρικής συναδέρφου ψυχιάτρου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Μία πρωτοφανής ενέργεια η οποία ακολούθησε ένα συμβάν μέσα στο νοσοκομείο, το θάνατο μιας ασθενούς. Ένα πρωτοφανές γεγονός, το να συλλαμβάνεται μία συνάδελφος εν ώρα εργασίας της μέσα στο νοσοκομείο και να κρατείται επί τετραήμερο, ως να είναι ένας εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου. Η αντίδρασή μας ήταν άμεση, ήταν μαζική. Εκφράζουμε εδώ την οργή και την αγανάκτησή μας για όλο αυτό που συνέβη τις τελευταίες μέρες. Πέρα όμως από αυτό, είμαστε συνολικά σε μια πολύ έντονη ανησυχία και σε εγρήγορση και κινητοποίηση, βάζοντας μπροστά και επιτακτικά τα ζητήματα που αφορούν συνολικά τις συνθήκες, τις πολύ αντίξωες πλέον συνθήκες στις οποίες εργαζόμαστε. Ένα νοσοκομείο το οποίο δέχει ένα τεράστιο φόρτο εργασίας, ένα τεράστιο φόρτο περιστατικών ψυχικά ασθενών, τη στιγμή που έρευε επί μήνες μόνο του, έχοντας κλειστά όλα τα υπόλοιπα ψυχιατρικά τμήματα της πόλης, δηλαδή τις ψυχιατρικές κλινικές στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, Παπα-Γεωργίου και ΑΧΕΠΑ. Μόλις την Κυριακή άνοιξε ξανά η εφημερία του Παπα-Γεωργίου και με τις τεράστιες ελλείψεις σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, με μετακινήσεις και διακομιδές περιστατικών και από εκεί μέχρι και από τη Στυλίδα πήραμε περιστατικά ψυχικά ασθενούς για νοσηλεία στο νοσοκομείο μας. Πέραν όλο τον υπόλοιπο φόρτο που συναρτάται με την συνθήκη της πανδημίας και τη μεγάλη επιβάρηση στην ψυχική υγεία του πληθυσμού συνολικά. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι δεν μπορούμε πλέον να εργαζόμαστε όλο και λιγότεροι, δεν μπορούμε να εργαζόμαστε όλο και πιο εξουθενωμένοι σωματικά και ψυχικά, δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τις τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές, σε μέσα, και απαιτούμε να δοθούν άμεσα λύσεις με προσλήψεις προσωπικού, μόνιμου προσωπικού, ενίσχυση του συστήματος συνολικά με χρηματοδότηση, υποδομές, μέσα, και άμεσα να επαναλειτουργήσουν όλες οι κλειστές ψυχιατρικές κλινικές, οι οποίες έχουν κλείσει λόγω COVID. Είναι επιτακτική ανάγκη το να αυξηθεί η χωρητικότητα του συστήματος και όχι να συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι επιτακτικό η χωρητικότητα αυτή, εάν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, που και φαίνεται ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας στην κατεύθυνση αυτή.